Καλώ ήρθατε στα Smart Labs. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε, θα σα παρουσιάσουμε τι γνώσει τη νέα γενιά που είναι ο προγραμματισμό υπολογιστών, tablets και smartphones. Θα δείτε πόσο περιζήτητε είναι αυτέ οι γνώσει σήμερα και γιατί είναι το καλύτερο εφόδιο που μπορείτε να προσφέρετε στα παιδιά σα. Ακόμη, θα σα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα σπουδών που έχουμε αναπτύξει στα Smart Labs για να μπορέσει να τι αποκτήσει το παιδί σα. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή. Στη σημερινή εποχή υπάρχει μια ηλικιώδη ανάπτυξη τη τεχνολογία σε όλου του τομεί. Βασικό μοχλό εξέλιξη κάθε επιστημονικού και τεχνικού κλάδου είναι η πληροφορική. Νέε συσκευέ εμφανίζονται κάθε μέρα. Πέρα από του παραδοσιακού υπολογιστέ και του φορητού έχουν εμφανιστεί τα notebooks, τα tablets, τα iPhones, τα iPads, τα smartphones και πολλά άλλα χάρη στην τεράστια εξάπτωση του ίντερνετ και την μεγάλη βελτίωση στι ταχύτητέ του, σήμερα όλε αυτέ οι συσκευέ επικοινωνούν μεταξύ του με μεγάλη ευκολία. Και ακόμα οι χρήστε ανταλλάσσουν άνετα κάθε είδου υλικό σε ψηφιακή μορφή. Έγγραφα, εικόνε, μουσική, βίντεο. Επίση έχουν αναπτυχθεί πολλέ νέε υπηρεσίε όπω ψηφιακά σχολεία, κοινωνικά δίκτυα, wikis, forums, blogs και πολλά ακόμα. Τα παιδιά του σήμερα αντιμετωπίζουν την πρόκληση να είναι η πρώτη πραγματική ψηφιακή γενιά. Μια γενιά η οποία φαίνεται ότι έχει τα πάντα στι άκρε των δακτύλων τη. Ο πλούτο των παιχνιδιών, των εικόνων, των βίντεο και των βιβλίων που μπορούν να έχουν στα χέρια του, με πολύ μικρή προσπάθεια, είναι κάτι που οι προηγούμενε γενιέ θα μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν. Όλα αυτά χρησιμοποιώντα τη φράση τη εταιρεία Apple, just work, δηλαδή απλά δουλεύουν. Μόνο που όλα αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν τόσο απλά από μόνα τους. Κάποιοι χρειάζονται να κατασκευάσουν τι εφαρμογέ, τα παιχνίδια και όλα αυτά τα οποία τα σημερινά παιδιά καταναλώνουν συνεχώ. Η ανησυχία που επιβεβαιώνεται διαρκώ είναι ότι πολύ λίγα παιδιά αναπτύσσουν τι ικανότητε που χρειάζονται για την ανάπτυξη του επόμενου Facebook ή του επόμενου Google ή του επόμενου YouTube ή ακόμα του Raspberry Pi του υπολογιστή των 35 δολαρίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, είναι οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν πώς κατασκευάζεται η ψηφιακή τεχνολογία και να αποκτούν τη γνώση να την κάνουν δική τους. Σε πολλές χώρες τα προγράμματα σπουδών έχουν αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Αγγλία το Υπουργείο Παιδείας κατάργησε το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών της πληροφορικής εισάγοντας την εκμάθηση του προγραμματισμού σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου. το νέο μάθημα λέγεται computing, δηλαδή προγραμματισμός. διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, αλλά και σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου. για το μάθημα αυτό δημιουργείται κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και για δασκάλους. αμέσως Πολλοί οργανισμοί και δράσεις όπως το Computing at School σπέβδουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα ξεκινά μια εκστρατεία ενημέρωσης μαθητών και εκπαίδευση καθηγητών με στόχο να μην υπάρχει ούτε ένας μαθητής που να μην γνωρίζει προγραμματισμό και διαχείριση κώδικα. Η εκστρατεία ονομάζεται Next Generation Skills, δηλαδή οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει η νέα γενιά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι στην Αγγλία μέχρι το 2015 θα χρειαστούν 500 εκατομμύρια άνθρωποι με γνώσεις προγραμματισμού. Σήμερα μια νέα εκστρατεία διεξάγεται με στόχο να κινητοποιήσουν τη νέα γενιά των ψηφιακών δημιουργών. Λέγεται Make Things Do Stuff. Στόχος να μετατρέψουν τα παιδιά από καταναλωτές σε δημιουργούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο οργανισμός Code .org. διεξάγει μια τεράστια εκστρατεία για να ενημερώσει παιδιά και γονείς με σύνθημα. Κάθε μαθητής σε κάθε σχολείο πρέπει να έχει την ευκαιρία να μάθει προγραμματισμό. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζει είναι συντριπτικά. Τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν ένα εκατομμύριο θέσεις προγραμματιστών στην αγορά εργασίας. Η κίνηση υποστηρίζεται από κορυφαίο τη αγορά πληροφορική, από πολιτικού και από πολλέ άλλε προσωπικότητε όπω ο πρόεδρο Bill Clinton και ο ιδρυτής τη Microsoft Bill Gates. Το 2013, 100 οργανισμοί στι Ηνωμένε Πολιτείε τη ενώνουν τι δυνάμει του για να εκτοξεύσουν το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονό στην ιστορία. Hour of Code, η ώρα του κώδικα. Αρχικό στόχο τη εκστρατεία. 10 εκατομμύρια μαθητές στις ΗΠΑ να κάνουν μία ώρα κώδικα η εκστρατεία υποστηρίζεται από όλες τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής. Τη Microsoft, το Facebook, την Google, καθώς και από πολλές προσωπικότητες. Κατασκευάζονται ειδικέ δραστηριότητες προγραμματισμού για κάθε ηλικία και για κάθε επίπεδο. Κατασκευάζονται δραστηριότητες για αρχαρίους. Κατασκευάζονται δραστηριότητες για να μάθετε JavaScript, που είναι μια από τις πιο περιζήτητες γλώσσες προγραμματισμού. Κατασκευάζονται ειδικέ δραστηριότητε προγραμματισμού ακόμα και για σχολεία χωρί υπολογιστέ ή χωρί ίντερνετ. Κατασκευάζονται ειδικέ δραστηριότητε προγραμματισμού για κάθε συσκευή. Κατασκευάζονται ειδικέ δραστηριότητε προγραμματισμού για άλλε γλώσσε προγραμματισμού. Κατασκευάζονται ειδικέ δραστηριότητε προγραμματισμού για γλώσσε υψηλού επίπεδου. Κατασκευάζονται ειδικέ δραστηριότητε προγραμματισμού για κάθε ηλικία και για κάθε επίπεδο. Τα αποτελέσματα της εκστρατείας είναι εκπληκτικά. Σε 7 ημέρες, 15 εκατομμύρια μαθητές σε 170 χώρες κάνουν μια ώρα κώδικα. Κανείς δεν είχε φτάσει ποτέ τόσο γρήγορα στους 15 εκατομμύρια χρήστες. Η ώρα του κώδικα έφτασε τα 15 εκατομμύρια χρήστες σε 7 ημέρες. Το Facebook έκανε 3 χρόνια για να φτάσει τα 15 εκατομμύρια χρήστες, ενώ το Twitter 2,5 χρόνια. Ένα στου πέντε μαθητέ στι ΗΠΑ έκανε μια ώρα κώδικα. Η συμμετοχή των κοριτσιών στα μαθήματα ξεπέρασε τον αντίστοιχο αριθμό στα τελευταία 70 χρόνια. Οι μαθητέ γράφουν 500 εκατομμύρια γραμμέ κώδικα, ενώ τα Windows τρέχουν σε 50 εκατομμύρια γραμμέ κώδικα. Πολύ σύντομα η εξαρτία εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Τελικό αποτέλεσμα, 46.897.353 μαθητές σε όλο τον κόσμο έχουν δοκιμάσει την ώρα του κώδικα σε 252 χώρες. Τον Δεκέμβριο του 2014 ξεκινά η νέα εξατία του Art of Code. Γίνεται κάλεσμα προς όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά ο στόχος των οργανωτών είναι ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια μαθητές. Την καμπάνια υποστηρίζουν μεγάλες προσωπικότητες από κάθε χώρο, όπως ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος συμβουλεύει τους μαθητές. Μην παίζεις απλά στο κινητό σου, προγραμμάτισέ το. Ο ιδρυτής του Facebook, ο Μάρκ Ζούκεμπερκ, ο οποίος λέει «Σε 15 χρόνια θα διδάσκουμε προγραμματισμό ακριβώς όπως την ανάγνωση και τη γραφή και θα αναρωτιόμαστε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα». Επίσης, πάρα πολλές προσωπικότητες της πληροφορικής και του αθλητισμού. Στην Ευρώπη ξεκινά από το 2013 η εκστρατεία Code Week. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θέσεις εργασίας για ανθρώπους που γνωρίζουν προγραμματισμό θα φτάσουν το 2020 το 1 εκατομμύριο. Η ίδια εκστρατεία οργανώνεται και τον Οκτώβριο του 2014. Οι εταιρείε που στηρίζουν την τεχνολογία δεν βρίσκουν ανθρώπου που να γνωρίζουν προγραμματισμό. Οργανώνονται πάρα πολλέ εκδηλώσει σε όλη την Ευρώπη. Σε 32 χώρε τη Ευρώπη, ο στόχο είναι ένα: Η διάδοση τη γνώση του προγραμματισμού. Πολλοί διεθνεί οργανισμοί, όπω ο Mozilla και η Google, χρηματοδοτούν προγράμματα που έχουν σαν στόχο να ενθαρρύνουν τη νέα γενιά στη δημιουργία και όχι στην κατανάλωση τη τεχνολογία. Μεγάλα πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα όπω το MIT κατασκευάζουν εργαλεία για την εκμάθηση του προγραμματισμού, τα οποία μάλιστα είναι δωρεάν στον καθένα. Τέτοια είναι το Scratch. Το App Inventor. Το Greenfood. Το Alice. Το Ruby For Rails, Το Tinker το hopscotch και πολλά άλλα ακόμη.